μέχρι τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κεγκέρογλου, και να σας ρωτήσουμε κατευθείαν, κύριε Κεγκέρογλου, για τα νέα κριτήρια για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι? Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Οι μακροχρονίως άνεργοι, δηλαδή αυτοί που έχουν συμπληρώσει την τακτική επιδότηση των 12 μηνών, από 1η-1η-14 θα δικαιούνται επιδότηση μέχρι 12 μήνες ακόμη, αλλά για όλη την ηλικιακή ομάδα από 20 έως 66 ετών. Σήμερα τι ισχύει, κύριε Κεγκέρογλου, γιατί αλλαγή κάνετε δηλαδή με αυτό? Ισχύει από 45 μέχρι 65. Αυτή η αύξηση έγινε για να αντιμετωπίσουμε με ένα ακόμα τρόπο το πρόβλημα που υπάρχει στην νεανική ανεργία. Βεβαίως το πρόγραμμα ενισχύεται με 35 εκατομμύρια περίπου, ούτως ώστε να έχουμε την οικονομική δυνατότητα για την παροχή αυτής της επιδότησης για τους μακροχρονίους ανέργους. 35 εκατομμύρια λέτε ότι είναι. Ναι, και μία λεπτομέρεια. Ο αριθμός των ανέργων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Τι αναλογεί στον καθένα, τι αντιστοιχεί στον καθένα? Είναι επιπλέον 35 από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Να πω όμως ότι αυτοί οι οποίοι θα εντάσσονται στο μέτρο θα πρέπει εντός διμήνου από τη λήξη της τακτικής επιδότησης να προβούν στην αίτηση. Αυτοί, παραδείγματος χάρη, που θα λήξει η τακτική τους επιδότηση μέσα στο Νοέμβριο, θα πρέπει αρχές του έτους να κάνουν την αίτηση. Αυτοί μέσα στο Δεκέμβριο θα πρέπει μέχρι Φεβρουάριο, οπωσδήποτε. Και θα αρχίσουν να παίρνουν αμέσως τα χρήματά τους ή θα πρέπει να περιμένουν κάποιους μήνες μέχρι να εγκριθούν? Όχι, εντάσσονται αμέσως στο πρόγραμμα. Συνεχίζεται δηλαδή η επιδότησή τους από τον ΟΕΔ. Γιατί ποσό μιλάμε, μπορείτε να μου πείτε ποσό? Είναι μικρότερο από την τακτική επιδότηση, είναι 200 ευρώ. Αφορά, όπως σας είπα, άλλους 12 μήνες. Αυτό εντάσσεται βέβαια στο μέτρο ενίσχυσης των ανθρώπων που βρίσκονται στην ανεργία, αλλά έχουμε και ενεργητικές πολιτικές για τους μακροχρονίους ανέργους. Δηλαδή? Παραδείγματος χάρη, υπήρξε και στο πρόγραμμα της Συνοφελούς Εργασίας ιδιαίτερη μοριοδότηση για αυτούς οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι και για αυτούς που δεν εργάζεται κανένα άλλο μέλος της οικογένειας. Διότι δεν φτάνει μια επιδότηση των 200 ευρώ, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Έχουμε το νέο πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία από 1η-1η-14. Θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τέλος του έτους, προκειμένου να δώσουμε ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους μέχρι 25 ετών. Και συνολικά με αυτό το σχεδιασμό να έχουμε και μια ανάσχεση της ανεργίας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και ευκαιρίες απασχόλησης. Κύριε Κεγκέρογλου, με ρωτούν οι φίλοι τηλεθεατές μέσω του Live UGR. Βλέπω ερώτηση που έρχεται από την Ερασμία. Εν ολίγης θα σας πω εγώ ότι ήταν άνεργη, επιδοτήθηκε ένα χρόνο, πέρασε ένας χρόνος κενός χωρίς επιδότηση και στη συνέχεια έλαβε το μακροχρόνιο ανέργων το επίδομα. Μπορεί να συνεχίσει να το παίρνει με το κενό αυτό του ενός χρόνου που έχει στο ιστορικό της? Μετά τακτική επιδότηση για ένα χρόνο ακόμα. Όχι πλέον του ενός έτους. Προβλέπεται για 12 μήνες. Μπορεί να το πάρει κάποιος όμως με κενό ενός χρόνου στις κάρτες ανεργίας? Όχι. Θα πρέπει, όπως σας είπα προηγουμένως, να έχει κενό λιγότερο των 2 μηνών. Μέχρι 2 μήνες λοιπόν. Να εξαιρείτε λοιπόν οι φίλοι που μας ρωτάει, δεν μπορεί να το πάρει. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε εισοδηματικά κριτήρια, αν έχετε τεκμήρια. Ναι. Το εισοδηματικό κριτήριο προβλέπεται από το νόμο. Και είναι πιο ύψος, για δώστε μας νούμερα. Είναι 10.000, αυξανόμενο για κάθε παιδί με 568 ευρώ. Αν υπάρχουν τρία παιδιά είναι 12.000 περίπου. Αυτό το κριτήριο έχει τεθεί για να υπάρχει ένα πλαφόν, εάν υπάρχουν εισοδήματα άλλα από άλλη πηγή, ούτως ώστε να να έχουν προτεραιότητα και να ενισχύονται αυτοί που δεν έχουν εισοδήματα. Μας ρωτούν επίσης οι φίλοι τηλεθεατές στο liveview.gr αν τα κοινωνικά κριτήρια για τα πεντάμινα σε οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο με τρία παιδιά και εισόδημα μηδέν, αν αλλάζουν. Όχι, αυτό ήδη εφαρμόζεται και σήμερα, μάλιστα χθες, ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 28 περίπου χιλιάδες ανέργους που εντάσσονται στη δεύτερη προκήρυξη. Θα ακολουθήσει και τρίτη και τέταρτη. Για τις 10.000 προσλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο το 2014, αυτό που αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη στο διοικητικής μεταρρύθμισης, στο Μαξίμου, θα γίνουν και στο παιδείας, μας ρωτούν, προσλήψεις, αν έχετε εσείς κάποια εικόνα γι' αυτό? Δεν έχω πλήρη εικόνα και δεν θα ήθελα να μπω σε ένα θέμα που δεν το γνωρίζω καλά.
Έχουμε πολλές ερωτήσεις για τα 12 μήνα, τα κενά, και η απάντηση από εσάς είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει κανείς τελικά μέχρι δύο μήνες. Δύο μήνες το πολύ, ναι. Μέχρι δύο μήνες και νομίζω, κύριε Κεγκέρογλου, ότι περισσότερα θα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή. Μας δώσατε τα κριτήρια που τη διεύρυνση των κριτηρίων. Ηλικιακά είναι περισσότερο. Εντάστε δηλαδή και τους νεαρούς ανέργους, τους νέους ανέργους κάτω των 44 ετών στην διεκδίκηση αυτού. Κύριε Καλύβη, καλή σας μέρα.